Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Μοιραζόμαστε πολλές ιστορίες εδώ πέρα στο κανάλι μας, ερωτικές ιστορίες, ιστορίες που συνήθως μας στενοχωρούν, μας προβληματίζουν. Σήμερα όμως έχω μια ιστορία επιτυχημένου τέλους και επιτυχημένης εξόδου από μια σχέση ερωτική, η οποία από ό,τι φαίνεται και από όσα μας γράφει φίλοι δεν ήταν για να μείνει. Άλλος έξω από τη βάρκα μας. Έδωσα αυτό τον τίτλο επειδή η φίλη είχε γράψει παλιότερα mail, στο οποίο είχε δώσει τίτλο «Άλλος με τη βάρκα μας», που μου είχε πει μια προηγούμενη ιστορία η οποία την είχε έτσι στενοχωρέσει. Τώρα όμως φέτος έρχεται και μου στέλνει αυτό το mail για να μου δείξει την πρόοδό της και χαίρομαι πολύ για αυτήν και ας μοιραστούμε και μια ιστορία όπου ένας άνθρωπος κατάφερε μέσα από την ψυχοεκπαίδευση να ανοιχνεύσει νωρίς κόκκινες σημαίες και να επιτύχει να τερματίσει μια διέξοδη ερωτική σχέση. Αγαπητή Θέκλα, οι περιπέτειες στο νησί των απελπισμένων και απελπιστικών ερώτων συνεχίζονται. Έτσι, είμαστε ζωντανοί και συνεχίζουμε. Αυτή τη φορά όμως, ως εκ θαύματος, δεν βγαίνω τραυματισμένη όπως με προηγούμενες εμπειρίες, επειδή κατάφερα να τραβήξω τον εαυτό μου έγκαιρα από τη συναισθηματική λακκούβα. Μπράβο! Γνωρίζω προ 3 μηνών και κάτι, ωραίο νέο, με όλα τα καλά της γης πάνω του, αλλά λέω στον εαυτό μου, μην πέσεις με τα μούτρα εδώ. Θα το πας σιγά σιγά να δεις που πηγαίνει. Άρα τα μαθήματά μας πιάνουν τόπους. Ωραία. Ωραιότατα. Ο νέος και ωραίος λοιπόν κυνήγησε καθώς πρέπει, τη μετρίωσε εμφανισιακά, δεν με νοιάζει αλλά έχω λόγο που το λέω, δηλαδή περιγράφει φίλοι τον εαυτό της ως μέτρια εμφανισιακά, νεαρά και τελικά το κάστρο κατακτήθηκε μετά από 1 μήνα στενού μαρκαρίσματος, ατελείωτων συζητήσεων, τηλεφωνημάτων, συναντήσεων κτλ. Σας είπα, γράφει ωραία φίλη, θα καλοπεράσουμε σε αυτό το βλόγο. Παρότι όμως κατακτήθηκα πάλι, δεν έπεσα στα πατώματα. Καθότι μετά από τόσα βιντεάκια και ψυχοθεραπεία, έλεγα στον εαυτό μου πως δεν φτάνει μόνο η επιφανειακή έλξη, αλλά πρέπει βήμα-βήμα να φεθώ με προσοχή και να νιώσω πράγματα για τον άλλον. Και όχι μόνο κοπανιά. Μπράβο, πολύ καλή μαθήτρια. Ωραία από μένα. Η άλλη μεριά πάλι όμως, μόλις κατέκτησε το κάστρο, παρότι συνέχισε με αμύωτο ενδιαφέρον τις συναντήσεις και τα μηνύματα, άρχισε να μου τα θολώνει. Άρχισε να μου λέει στην αρχή κουβέντες του στυλ. Εντάξει, και όταν σε είδα, μην νομίζεις πως ένιωσα κάτι σπουδαίο για σένα. Α! Είπα και εγώ το ίδιο. Σιγά σιγά έρχονται αυτά. Όχι, μου λέει, εμένα μου έρχονται μπαμ. Και κάτω, και αφού δεν ήρθαν τα συναισθήματα μιας και έξω, τότε δεν θα έρθουν ποτέ. Τότε τι κάνεις εδώ, γιέ μου, τι κάνεις εδώ. Είπα πως αυτό είναι ανώριμο και πως αν το πιστεύει να διακόψουμε. Δεν χρειάζεται να πιστεύει, να πιέζεται. Πολύ καλά του είπες. Δεν ήθελε όμως να διακόψουμε. Και όχι μόνο δεν ήθελε να διακόψουμε, αλλά συχνά με έβαζε στη διαδικασία να ζηλεύω, να τον διεκδικώ, να επιδιώκει να εκμεύσει συναισθήματα, χωρίς όμως ο ίδιος να θέλει να δώσει τα ίδια πίσω. Είμαι άρα κόκκινη, τεράστια. Εγώ δεν νιώθω και πολλά και δεν έχω πέσει μπαμ και κάτω και αυτά εμένα μου συμβαίνουν από την αρχή, αλλά εσύ δείξε μου ότι με θες, θα σε κάνω να ζηλέψεις, θα σε κάνω να. Α, καλά. Εγώ δεν μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά, πρώτα γιατί δεν τα αισθανόμουν ακόμα και δεύτερον γιατί εφόσον δεν έβλεπα αντίστοιχη δέσμευση, δεν επιθυμούσα κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, η ερωτική χημεία μεταξύ μας με κράτησε σε ένα παιχνίδι έλξης απόθεσης, όπου οι καυγάδες γίνονταν επανασυνδέσεις, σε μία σχέση πάθους δηλαδή μπήκες με αυτόν τον ωραίο νεαρό. Μου ανοίχτηκε λέγοντας μου πως είχε μεγάλες ανασφάλειες, αφού η προηγούμενη του σχέση ήταν μια διπολική κοπέλα και οι καταστάσεις που έζησε με εκείνη και την οικογένειά της τον οδήγησαν να χωρίσει. 2,5 χρόνια δεν έχει καταφέρει να το ξεπεράσει. Άμα δεν έχει να καταφέρει να ξεπεράσει, άμα δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει ένα χωρισμό πριν 2-3 χρόνια, τι να τον κάνεις, κόρη μου, τι. Να βγάλει πάνω σου τα αποθυμένα του, όπως προφανώς έκανε. Βλέπει όποτε μπορεί κάποιον ψυχολόγο προσπαθώντας να το καταφέρει,
αλλά λόγω οικονομικών δυσκολίων δεν μπορεί να κάνει εντατική ψυχοθεραπεία. Είναι θέμα προτεραιοτήτων το αν μπορείς να κάνεις εντατική ψυχοθεραπεία ή όχι. Είναι μια καλή δικαιολογία οι οικονομικές δυσκολίες. Άλλωστε εδώ στο κανάλι έχουμε πει και έχουμε δώσει και συνδέσμους σε ένα βίντεο που ήταν για τις δωρεάν παροχές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα. Έχουμε δώσει και τρόπους να κάνει κάποιος ψυχοθεραπεία με λιγότερα χρήματα ή και με καθόλου χρήματα. Όποιος ενδιαφέρεται για αυτούς τους συνδέσμους, αν πάει στην ιστοσελίδα μου thekla.petridou.com, στην αρχική σελίδα υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος που μπορεί να το κατεβάσει και να βρει τις πληροφορίες. Ίδια τον κατανόησα απέναντι σε αυτό και συχνά προσπαθούσα στους καυγάδες μας να μην πηγαίνω πολύ κόντρα, επειδή πάντα θα καταλήγαμε στο πόσο δύσκολα έχει περάσει. Δεν ξέρω αν η κατανόηση σε αυτή την περίπτωση είναι και ό,τι καλύτερο. Για να δούμε τι έγινε. Το θέμα είναι πως αυτό έγινε καραμέλα. Δεν μπορούσα να πω τίποτα χωρίς να ακούσω ότι πέρασε ο ίδιος. Η συμπεριφορά του ήταν αλλοπρόσαλη. Τη μια έλεγε πως να μείνουμε φίλοι μεταξύ μας γιατί δεν του βγαίνει, την άλλη παρακαλούσε να κοιμόμαστε μαζί, την άλλη έλεγε πως θα μπορούσε να αποκτήσει συναισθήματα για μένα αρκεί να έκανα υπομονή. Ναι, θα κάνουμε υπομονή τώρα να αποκτήσω συναισθήματα για μας. Τίποτα άλλο. Ή έχεις συναισθήματα και μπαίνεις σε μια σχέση ή δεν έχεις και δεν μπαίνεις, φίλε. Την άλλη πως αφού δεν ξετρελάθηκε μόλις με είδε, δεν θα αποκτούσε ποτέ. Και το πράγμα γινόταν όλο και πιο άσχημο για μένα, αφού με κατηγορούσε για τα πάντα, έβαζε στο στόμα μου λόγια που δεν είχα πει, με κατηγορούσε πως τάχα λέω για συναισθήματα ενώ παράλληλα βγαίνω με άλλους άνδρες κτλ. Αυτόν το συνέβαινε από τη μεριά μου, δηλαδή έβγαινες με άλλους, προσπαθούσες να κάνεις νέες γνωριμίες, από τη στιγμή που διαπίστωσα πως η κατάσταση μαζί του δεν έβγαζε πουθενά. Επιθυμούσα να διακόψω ερωτικά μαζί του και όχι μόνο. Είχα καταλάβει πως ούτε φιλικά μπορούσα να τον βοηθήσω, γιατί τα θέματα του ήταν τεράστια. Αλλά και ο ίδιος δεν ήθελε να τα λύσει. Άμα θες να λύσεις τα θέματα σου, δεν τα επιλύεις μέσω μιας καινούργιας σχέσης, στην οποία προβάλλεις όλα σου τα αποθυμένα από τις προηγούμενες σχέσεις ή από τους εσωτερικούς σου δαίμονες. Όχι. No. Δεν είναι έτσι που ξεπερνούνται τα προβλήματα. Τα προβλήματα ξεπερνούνται με την ψυχοθεραπεία. Είχα κάθε δικαίωμα να βγαίνω με άλλους, εφόσον με εκείνον δεν πήγαινε, όμως εκείνος με κατηγορούσε πως εγώ φταίω και πώς να αφαιθεί συναισθηματικά με ένα άτομο που δεν τον ερωτεύεται. Και τον ρώτησα ακριβώς το ίδιο. Και εγώ του είπες πώς να αφαιθώ συναισθηματικά με ένα άτομο που δεν με ερωτεύεται. Και καλά του έκανες. Καταλάβαινα τον μπλοκάρισμά του, τους φόβους του, αλλά δεν ήμουν υπεύθυνη εγώ που δεν ήθελε να ξαναερωτευτεί. Και παρότι με ήθελε, δεν έμπαινε στη διαδικασία να ηρεμήσει ούτως ώστε να δει αν όντως μπορεί ή όχι. Ένιωθα μέσα μου πως φώναζε για βοήθεια και πως ήθελε μια κανονική σχέση πιθανόν μαζί μου, αλλά δεν ήταν ισορροπημένος να την κάνει. Αυτό είναι και όλο το ζουμί, όλο το ρεζουμί της υποθέσεως. Μετά από ένα μήνα καυγάδων και μπρος πίσω, πήρα την απόφαση να τον αφήσω. Είχε 2-3 μέρες που είχε ηρεμήσει, όταν πάλι τον έπιασε μια λύσσα να τα διαλύσει όλα. Πάλι κατηγορίες, πάλι εγώ έφταιγα που μόλις με είδε δεν με ερωτεύτηκε. Καλά, τι είναι τούτο, φταίς εσύ που μόλις είδα δεν σε ερωτεύτηκα. Έχουν πάρει όνομα, για όνομα, έλεος. Πάλι εγώ φταίω που ψάχνω με αλλού, ο ίδιος αποκάλυψε πως είχε και δεύτερη γυναίκα ωστόσο. Άμα σας λέω εγώ ότι άμα ψάχνετε ο ένας αλλού, ψάχνετε και ο άλλος συνήθως, κάτι ξέρω. Πάλι πως δεν είμαι ιδιαίτερα καλή, έξυπνη, όμορφη, παρά μια ξινή, πονηρή γκρινιάρα που θέλω να τον τυλίξω εκείνον, τον ψηλό κούκλο. Τι καθόμαστε και ακούμε ρε φίλε, τι καθόμαστε και ακούμε, και άνδρες και γυναίκες, τι καθόμαστε και ακούμε και δεν λέμε ξου. Σηκώθηκα από το κρεβάτι βρίζοντας, μάζεψα τα πράγματά μου και τον αποχαιρέτησα για πάντα εκείνον και την τρέλα του. Είπα και μια τεράστια καφρίλα πως τελικά δεν ξέρω ποιος είναι ο διπολικός, εσύ ή εκείνη. Και να βρεις εκείνες που πυθύνια με χάπια ή μη κάθονται σιωπηλές να τις βρίζεις, εγώ όχι πια. Έτσι με συνοπτικές διαδικασίες έκλεισε και το κεφάλαιο ψηλός κούκλος. Και είμαι απόλυτα χαρούμενη και ανακουφισμένη, γιατί πλέον τραβάω τον εαυτό μου από τέτοιες καταστάσεις γρηγορότερα. Μπράβο, καλά κάνεις και κρατάς τον εαυτό σου, τραβάς τον εαυτό σου από τέτοιες καταστάσεις γρηγορότερα.
Δύο χρόνια πριν θα τυραννιόμουν μήνες. Θα είχα πιστέψει πως όντως εγώ είμαι ανεπαρκής. Και πως φταίω για τον άλλον, πως εγώ κάνω κάτι λάθος και δεν με ερωτεύτηκε, γιατί είμαι κοντή ή λιγότερο όμορφη από την πρώην ή την νυν ή την μελλοντική. Αλλά όχι, κυρία Θέκλα μου. Πιάνουν τόπο τα λεφτά στο ψυχολόγο. Ναι, πιάνουν τόπο, όντως. Μπράβο, κόρη. Μπορεί να μην είμαι η κούκλα, αλλά εγώ νιώθω θεά. Και όχι από αντίδραση, αλλά επειδή έχω αρχίσει να τα βρίσκω με το μέσα μου. Αυτό είναι. Δεν θα ξανακάνω συμβιβασμούς και δεν θα στενοχωρηθώ. Αναρωτιέμαι γιατί τραβάω τέτοιες μη υγιείς καταστάσεις ακόμα. Ίσως ακόμα να καθρεφτίζω τραύματα τους, αλλά πιστεύω πως σε λίγα χρόνια ακόμα θα έχω επουλώσει τα δικά μου, σε σημείο είτε να προσελκύω άνδρες που έχουν ήδη θεραπευτεί από τα τραύματά τους όπως εγώ, ή ανθρώπους που έχουν περισσότερη ισορροπία και ωριμότητα, χωρίς απαραίτητα να έχουν πολλές τραυματικές εμπειρίες. Αυτά ήθελα να σας γράψω. Πως ο χρόνος που ανέχομαι πλέον την κακοποίηση, τη μιζέρια, την γκρίνια και την προσπάθεια του άλλου να βγάλει τα κόμπλεξ πάνω μου, όλο και μειώνεται. Να διευκρινίσω σε περίπτωση που μιλήσετε γι' αυτό, πως την καφρίλα την μετάνιωσα που την είπα την ίδια στιγμή. Γιατί δεν μου φταίει ούτε η προηγούμενη κοπέλα του, ούτε φυσικά που στιγμάτιζε τους ανθρώπους με διαταραχές και ψυχικές ασθένειες, ούτε φυσικά θέλω να στιγματίζω και εγώ τους ανθρώπους με διαταραχές και ψυχικές ασθένειες. Απλώς εκείνη την ώρα αυτό αισθανόμουν πως περίμενε από μένα. Να αναπαράγω είτε μια κατάσταση στα όρια, όπως λέει πως την είχε ζήσει ο ίδιος στην προσωπική του σχέση, είτε πως είμαι πεπισμένη πως χρησιμοποιούσε την ασθένεια της κοπέλας προς όφελός του όταν τα έβλεπε σκούρα. Γιατί πολλές φορές όταν υπερασπιζόμουν τα όρια μου, μου έλεγε: «Μήπως έχεις κάποια διαταραχή κι εσύ?» Α, καλά. Μάλιστα μια φορά πηγαίναμε βόλτα και μου έδειχνε δεξιά και αριστερά που έμενε με τις πρώην κοπέλες του και που τις είχε φιλήσει κλπ. Όταν εγώ αντέδρασα πως είναι άσχημο αυτό που κάνει, μου αντιγύρισε πως δεν φταίω εγώ για τα δούλευτα κομμάτια σου. Και του είπα: «Δεν ήξερα πως η αξιοπρέπεια να μην ανέχουμε ο άνδρας που κοιμάμαι μαζί του να μου μιλά για άλλες κοπέλες ή να δούλευτο κομμάτι μου. Είμαι σίγουρη πως δεν είναι. Αυτά για να μην παρεμηνεύω, σε ευχαριστώ». Και εγώ σε ευχαριστώ, φίλη, για την ιστορία επιτυχίας που έχεις μοιραστεί μαζί μας. Να λέμε και καμιά καλή ιστορία εδώ στο κανάλι. Να λέμε και ιστορίες επιτυχίας και ιστορίες επιτυχούς εξόδου από καταστάσεις τέτοιες, από γνωριμίες τέτοιες, από σχέσεις τέτοιες αδιέξοδες. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο πως ο άνδρας αυτός, με τη συμπεριφορά που περιγράφει τόσο γλαφυρά η φίλη στο email, δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει οποιαδήποτε υγιή ερωτική σχέση. Δεν είναι σε θέση. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν αυτά που περιέγραψε στη φίλη ότι έχει βιώσει με την προηγούμενη του σχέση, την οποία έχει χαρακτηρίσει διπολική, που η κοπέλα, η προηγούμενη, μπορεί να είχε αυτή τη διάγνωση, μπορεί και να μην την είχε, δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν είμαστε σίγουροι ότι έχει βιώσει όντως αυτά που έχει βιώσει και ότι όντως φταίει η προηγούμενη του σχέση για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται. Ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί πως και στην προηγούμενη του σχέση δεν λειτουργούσε με παρόμοιους τρόπους και πως από μόνος του δεν έβγαλε την κοπέλα προβληματική, όπως σαφώς προσπάθησε να βγάλει και τη φίλη σήμερα. Ξεκάθαρα. Ξεκαθαρότατα. Δεν μας ενδιαφέρει τι είχε γίνει στις προηγούμενες του σχέσεις. Δεν μας αφορά, γιατί δεν είμαστε ο ψυχολόγος του ή ψυχολόγος του και δεν φτιάχνουμε μια νέα ερωτική σχέση για να γιατρευτούμε από τα τραύματα που μας έχουν προκαλέσει οι προηγούμενες ή δεν φτιάχνουμε μια ερωτική σχέση για να ψυχοθεραπευτούμε. Τις ερωτικές σχέσεις τις φτιάχνουμε για να βιώσουμε τη χαρά του έρωτα και τη χαρά της συντροφικότητας και για να δημιουργήσουμε νέα ζωή με ένα νέο άνθρωπο. Είτε αυτή η νέα ζωή σημαίνει μια ερωτική σχέση, μια συντροφική σχέση που να βελτιώνει τις ζωές και των δύο ανθρώπων, είτε σημαίνει ακόμη περισσότερα πράγματα όπως τη συγκατοίκηση, όπως τη δημιουργία οικογένειας κλπ. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υγιές και δεν είναι φυσιολογικό μέσα σε μια νέα ερωτική σχέση να καθόμαστε να συζητάμε
και να αναφερόμαστε συνέχεια στα προβλήματα που είχαν προκληθεί στις προηγούμενες ερωτικές μας σχέσεις. Δεν είναι ψυχοθεραπεία η σχέση. Δεν είναι ψυχολόγος η νέα μας κοπέλα, το νέο μας αγόρι. Ο νέος μας σύντροφος, η νέα μας σύντροφος δεν είναι ο ψυχολόγος μας, δεν είναι ο τζάμπα δωρεάν ψυχολόγος μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συναισθήματα, έχει ευαισθησίες και έρχεται να συνδεθεί μαζί μας για να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Δεν έρχεται για να τραβήξει το σταυρό μας και δεν έρχεται για να μας αναλάβει ψυχοθεραπευτικά ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Αν εμείς ήδη δεν αντέχουμε το βάρος του εαυτού μας, κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δεν το φορτώνουμε σε άλλους ανθρώπους. Δεν είναι υγιές πράγμα να σου λέει ο άνθρωπος με τον οποίο έχεις ξεκινήσει μια ερωτική σχέση και μετά που σε έχει πολιορκήσει κιόλας, να σου λέει ότι εσύ φταίς που δεν σε ήθελα αρκετά. Αν δεν με ήθελες αρκετά, ας καθόσουν να σταυγάσουν. Ας καθόσουν σπίτι σου. Ας μην με ενοχλούσεις. Τι θράσος είναι αυτό. Και τι αίσθημα κυριότητος είναι αυτό. Τι sense of entitlement είναι αυτό. Ότι επειδή εγώ είμαι ψηλός και ωραίος, δικαιούμαι να προσεγγίζω μια κοπέλα, την οποία να τη μειώνω, να προσπαθώ να την κάνω να νιώσει μειονεκτικά. Να της λέω με χίλιους τρόπους ότι δεν είσαι αρκετά όμορφη, δεν είσαι αρκετά ελκυστική, η εμφάνισή σου δεν είναι αντάξια της δικής μου ερωτικής υπεροχής, γιατί είμαι ψηλός και ωραίος. Γιατί δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω αυτό το πράγμα και δεν έχω κανένα δικαίωμα να το κάνω αυτό το πράγμα. Ας πάψουμε να ενοχλούμε τους άλλους ανθρώπους. Ας μπαίνουμε στην αρένα των ερωτικών σχέσεων μόνο όταν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε και να πάρουμε αγάπη. Γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν διατεθειμένος ούτε να δώσει, αλλά ούτε και να πάρει αγάπη. Για λόγους δικούς του που δεν μας αφορούν εμάς, αφορούν την ψυχοθεραπεία του, την οποία να πάει να την κάνει και να εστιαστεί σε αυτή. Τόσο χρόνο και ενέργεια που ξόδεψε για αυτή τη σχέση που είχατε εσείς, θα μπορούσε να την ξοδέψει στο να βελτιώσει τον εαυτό του, αλλά φαίνεται πως ο άνθρωπος αυτός λειτουργεί με έναν τρόπο που δείχνει ότι ίσως είναι ανερμάτιστος. Δεν ικανοποιείται με τίποτα, δεν ευχαριστιέται με τίποτα, γιατί έχει μέσα του άλυτα θέματα, τα οποία καλά έκανες και δεν προσπάθησες να του τα επιλύσεις, καλά έκανες και δεν πήρες το ρόλο της ερυθροσταυρίτισσας στη σχέση αυτή, καλά έκανες που δεν πήρες το ρόλο της τζάμπα δωρεάν ψυχολόγου στη σχέση αυτή, γιατί αυτός δεν είναι ο ρόλος μιας ερωμένης. Ο ρόλος μιας ερωμένης, μιας ερωτικής συντρόφου, ο ρόλος ενός ερωτικού συντρόφου είναι να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Δεν είναι να θεραπεύσει, δεν είναι να σηκώσει βάρη ψυχικά, συναισθηματικά που ανήκουν στον άλλο και ίσως προέρχονται από τις προηγούμενες ερωτικές του σχέσεις, ίσως από την παιδική του ηλικία, ίσως από οτιδήποτε άλλο το οποίο δεν έχει να κάνει με αυτή τη σχέση. Είναι πάρα πολύ θετικό και πάρα πολύ ευχάριστο που η φίλη αντιλήφθηκε νωρίς την συναισθηματική λακκούβα, έτσι όπως την περιγράφει εύγλωτα, και έφυγε νωρίς από αυτή. Θα μου πείτε, μα 3 μήνες είναι νωρίς. Ναι, 3 μήνες είναι νωρίς, γιατί έχουμε δει αντίστοιχες περιπτώσεις που κάθισαν 3 χρόνια, και 6 χρόνια, και 9 χρόνια, και 10 χρόνια, και δεν ξέρω εγώ πόσα. Ή αν έστω κάθισαν μόνο 3 μήνες, τους πήρε 3 χρόνια και 5 χρόνια και 6 χρόνια να το ξεπεράσουν. Όταν μπαίνουμε στην αρένα των ερωτικών σχέσεων, πρέπει να διαχωρίζουμε ξεκάθαρα τους ρόλους και να μην δεχόμαστε να αναλαμβάνουμε ρόλους που δεν εμπίπτουν στην θέση στην οποία είμαστε. Η υπερβολική ενσυναίσθηση και η υπερβολική κατανόηση στις ερωτικές σχέσεις, ειδικά στην αρχή, προτού γνωρίσουμε καλά τον άλλον, μπορεί να μας επιφέρουν σοβαρά προβλήματα. Αν εγώ καθίσω και μπω στο σκεπτικό σου,
που το σκεπτικό σου είναι ότι είσαι ένας καημένος, μια καημένη, είσαι ένα πολύ άτυχο πρόσωπο που γνώρισες τα λάθος άτομα στη ζωή σου, που ταλαιπωρήθηκες από αυτά που σου κάνει η πρώην σου, από αυτά που σου κάνει ο πρώην σου, από αυτά που σου κάνει η μάνα σου, από αυτά που σου κάνει ο ένας, από αυτά που σου κάνει ο άλλος, και έχεις χίλια θέματα και γι' αυτό το λόγο, επειδή έχεις χίλια θέματα και δεν έχεις και χρήματα να κάνεις εντατική ψυχοθεραπεία, δικαιούσε να βγάζεις τα αποθυμένα σου πάνω μου, επειδή εγώ είμαι εδώ αυτή τη στιγμή και είμαι το πρόσωπο που έχεις δίπλα σου, άρα ό,τι έχεις ατελείωτο, ό,τι έχεις ανερμάτιστο, ό,τι έχεις δεν ξέρω εγώ τι έχεις, να τα βγάζεις και να τα κάνεις με το πάνω μου, επειδή μου κάνεις τη χάρη να ξαπλώνεις μαζί μου και επειδή μου κάνεις τη χάρη να ασχολείσαι μαζί μου, αυτά να τα ξεχάσεις. Και επίσης, τι σημαίνει να περπατάς μαζί με τη νέα σου σύντροφο και να λες, εδώ σε αυτό το σπίτι έμενα με την τάδε φιλενάδα μου, εδώ σε αυτό το σημείο έχω φιλήσει τον τάδε φίλο ή τον τάδε φίλο μου, εδώ έχω κάνει το ένα, εδώ έχω κάνει το άλλο. Η παρελθοντολογία στις ερωτικές σχέσεις δεν βοηθάει σε τίποτα. Αντιθέτως, δημιουργεί θέματα. Δημιουργεί θέματα και σε αυτό που παρελθοντολογεί, γιατί αυτός που παρελθοντολογεί με το να αναφέρει το παρελθόν ξαναμπαίνει συναισθηματικά σε μια διαδικασία να βιώσει πράγματα ατελείωτα από το παρελθόν, και επειδή αυτός που ακούει την παρελθοντολογία του άλλου, αναπόφευκτα μπαίνει στη διαδικασία να νιώσει ζήλια. Είναι φυσιολογικό όταν κάθεται η νέα σου σχέση να σου περιγράφει τι έκανε με τις προηγούμενες σχέσεις, έστω και αν λέει αρνητικά πράγματα. Όταν λέει θετικά πράγματα του στυλ, εδώ φιληθήκαμε και εδώ απαυτοθήκαμε και εδώ κάναμε το ένα και εδώ κάναμε το άλλο, είναι εντελώς φυσιολογικό να νιώσεις, ρε παιδί μου, κάθεται και αναπολύει τι έκανα με τις πρώην, άρα δεν με γουστάρει και εμένα ιδιαίτερα. Πόσο μάλλον στην περίπτωση αυτή που της το έλεγε κιόλας ότι δεν έχω νιώσει έντονα συναισθήματα πολύ νωρίς. Δεν έχω νιώσει έντονα συναισθήματα πολύ νωρίς. Ίσως δεν έχει νιώσει έντονα συναισθήματα πολύ νωρίς επειδή η φίλη δεν εμπίπτει στο πρότυπο της γυναίκας που ερωτεύεται αυτός ο φίλος. Δεν ξέρουμε πώς ήταν οι προηγούμενες του σχέσεις, αλλά αν δεχθούμε για χάρη της υπόθεσης αυτό που λέει ότι δεν ήταν και τόσο καλές οι προηγούμενες ερωτικές του σχέσεις και ότι είχαν θέματα ψυχικής υγείας ή ψυχικής ισορροπίας οι προηγούμενες του σχέσεις τα οποία τον επηρέαζαν, σημαίνει ότι ίσως αυτός ελκύεται από άτομα που έχουν τέτοια θέματα και δεν θα μπορούσε να ελκυθεί, να νιώσει έλξη σοβαρή και έντονη από τη φίλη η οποία φαίνεται ότι δεν έχει τέτοια θέματα. Τώρα, καταλαβαίνω όσον αφορά στην καφρίλα που λέει η φίλη ότι του είπε, σαφώς δεν είναι καλή ιδέα να κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους που έχουν κάποια διάγνωση. Τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους και έχοντας μια ψυχική διαταραχή, το λένε ότι έχουν μια ψυχική διαταραχή και κάνουν και θεραπεία για να την ξεπεράσουν. Σε καμία περίπτωση δεν είναι καλή ιδέα. Η φίλη όμως βρέθηκε σε εκείνη τη συνθήκη, στην οποία ανέχτηκε για 3 μήνες να ακούει αυτά τα πράγματα, οπότε μέσα σε εκείνη τη συνθήκη μίλησε και αυτή με ανάλογο τρόπο και εκ των υστέρων το αντιλήφθηκε και το διόρθωσε κιόλας στη συνέχεια, στο τέλος του email της. Ώστε να μην δώσει τα λανθασμένα μηνύματα. Θα το ξαναπώ αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ψυχική διαταραχή, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του, ο οποίος πηγαίνει στον ειδικό, στο ψυχολόγο, στο ψυχίατρο, διαγνώσκεται και κάνει θεραπεία γι' αυτό, σε καμία περίπτωση δεν είναι κάποιος άνθρωπος για τον οποίο να τον κατηγορήσουμε για οτιδήποτε. Κάποιος όμως ο οποίος είναι αδιάγνωστος, ο οποίος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του, δεν αντιλαμβάνεται το ίδιο σκουβαλάει θέματα και κάνει αυτά τα θέματα εμετόπανω στους άλλους ανθρώπους, να είναι ένας άνθρωπος που έχει ευθύνη για αυτό που κάνει. Και έχουμε και εμείς ευθύνη να φεύγουμε νωρίς και να αφήνουμε πίσω μας αυτή την κατάσταση, η οποία μόνο ερωτική σχέση δεν είναι. Ήταν μία μαϊμού ψυχοθεραπεία. Όταν λέω μια μαϊμού ψυχοθεραπεία, ενώ σαν να προσπαθούσε να ψυχοθεραπευτεί μέσα από αυτή τη σχέση, καταπατώντας τα συναισθήματα και τις ευαισθησίες της φίλης. Χαίρομαι που η φίλη που έστειλε το email έχει ενδυναμωθεί και μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και μέσα από την ψυχοθεραπεία φυσικά και λέει τα λεφτά που δίνουμε στο ψυχολόγο πιάνουν τόπο. Χαίρομαι που το έχει κάνει αυτό. Χαίρομαι που μας έχει στείλει αυτό το mail, το οποίο καταγράφει την εξέλιξή της, την ενδυνάμωσή της και το πώς έχει καταφέρει να λειτουργήσει αγαπητικά προς τον εαυτό της μέσα από αυτή τη συνθήκη και επ' ευκαιρίας αυτής της συνθήκης.
Αν ακούει κάποιος αυτό το βίντεο, ο οποίος ίσως βλέπει στον εαυτό του, στην περίπτωση του νεαρού, ψηλού και ωραίου τύπου παλικαριού που γνώρισε αυτή η κοπέλα, μην προσπαθείτε να βρείτε λύσεις στα ψυχικά σας θέματα μέσα από δημιουργία ερωτικών σχέσεων. Πηγαίνετε κατευθείαν στην πηγή, εστιαστείτε στη ψυχοθεραπεία, επενδύστε πάνω στη ψυχοθεραπεία, ούτως ώστε όταν ξεπεράσετε τα θέματά σας, που ξεπερνούνται αυτά τα θέματα, αν ασχοληθούμε ουσιαστικά με αυτά και αν αναλάβουμε εμείς να τα ξεπεράσουμε και δεν τα φορτώνουμε στους άλλους, και όταν επέλθει η ηρεμία με τον εαυτό μας και η ισορροπία, τότε μπορούμε να μπούμε με το κέφι μας και με την όρεξή μας και με υγιή τρόπο σε μια ερωτική σχέση, στην οποία να μπορούμε να απολαμβάνουμε την αγάπη και τη συντροφικότητα και να μην παίζουμε ένα τσαλομπόξ. Τώρα, αυτό που ρωτάει φίλη, γιατί εγώ ελκύω ανθρώπους που έχουν τέτοια θέματα, δεν μπορώ να ξέρω φίλη, αυτό το συζητήσεις στη ψυχοθεραπεία σου, όμως αυτό που θα πω είναι ότι επειδή περισσότεροι γύρω μας κυκλοφορούν και κυκλοφορούμε αδιάγνωστοι και αδούλευτοι, είναι πολύ, με βάση τις πιθανότητες, είναι πιθανόν να ελκύσουμε τέτοιους ανθρώπους. Το θέμα είναι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά από την αρχή, ώστε να αποτρέψουμε το να συνδεθούμε βαθύτερα με αυτούς τους ανθρώπους, να τραβήξουμε όλα τους τα βάρη και να ταλαιπωρηθούμε ψυχικά. Δεν σημαίνει κάτι για σένα το ότι έχεις ελκύσει αυτόν τον άνθρωπο, θα σήμαινε κάτι για σένα αν είχες παραμείνει σε αυτή τη σχέση και αν είχες συνεχίσει να ταλαιπωρείσαι από αυτή. Την αγάπη μου σε όλους εύχομαι και καλύτερα μόνοι μας παρά να είμαστε σε τέτοιες αδιέξοδες καταστάσεις. Και όταν πιάνουμε τον εαυτό μας να είμαστε ευάλωτοι στο να γινόμαστε τζάμπα ψυχολόγοι των νέων ερωτικών μας συντρόφων, ας κάνουμε ψυχοθεραπεία και εμείς για να ενδυναμωθούμε, ώστε να μπορούμε να ρίχνουμε έξω από τη βάρκα μας τέτοιους τύπους. Τα φιλιά μου.